Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Μια καλύτερη χρονιά, Γιώργος μας. Να το ευχηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, καταθέσατε νωρίτερα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα χρησιμοποιήσω τη δική σας φράση, το σώμα του εγκλήματος. Γιατί σώμα του εγκλήματος? Έγκλημα ήταν η πρακτική του παλαιού κομματικού και πολιτικού συστήματος απέναντι συνταξιούχους όλο αυτόν τον καιρό. Εμείς θα λαμβάνουμε ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο. Θέλω να πούμε στους συνταξιούχους που μας ακούν ότι δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις συντάξεις και σε αυτό έχει ρίξει το βάρος του, πέρα από τον Πρωθυπουργό που το έχει πει πανηγυρικά με πολλούς τρόπους το τελευταίο διάστημα, και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, που βέβαια δεν είναι πολιτικός παράγοντας που εμπλέκεται άμεσα στην πολιτική διαμάχη, μίλησε όμως με τους όρους του δικού του αξιώματος θεσμικού, ταυτίζοντας αυτή τη μάχη που δίνουμε με τη μάχη για να έχει η Ευρώπη κοινωνικό πρόσωπο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από την Εθνική Σύνταξη. Θα τα πιάσουμε όλα τα κομμάτια. Έχω ερωτήσεις άπειρες εδώ και από το Twitter και από το διαδίκτυο από συναδέλφους. Λοιπόν, Εθνική Σύνταξη, κύριε Υπουργέ. Εθνική Σύνταξη την παίρνουν ποιοι? Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι οι δύο βασικές καινοτομίες της μεταρρύθμισής μας είναι το ότι θα έχουμε πια ενιαίους κανόνες για όλους, ισονομία δηλαδή, κοινωνική δικαιοσύνη, και δεύτερο, ακριβώς για να μπορούν και αυτοί που είναι άνεργοι για πολύ καιρό, αυτοί που έχουν ανώμαλο ιστορικό εργασιακού βίου, να έχουν ελπίδα στη σύνταξη, καθιερώνουμε αυτό το νέο τύπο της σύνταξης, που δεν χρηματοδοτείται από τις εισφορές, αλλά αποκλειστικά από τη φορολογία. Δίνεται σε όλους όσους έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και έχει σκοπό να αποτελέσει το κατόφλι πάνω στο οποίο θα χτιστεί η υπόλοιπη σύνταξη. Το 15 που είπατε μπορεί να αλλάξει? Εμείς πιστεύουμε ότι το 15 πρέπει να μείνει εκεί, ακριβώς για να έχουν ελπίδα όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν θα είναι συνεχώς στην αγορά εργασίας, ότι κάποια στιγμή θα πάρουν τη σύνταξή τους. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχει αντίδραση για το 15. Θέλουν 5 χρόνια παραπάνω σε αυτό? Η άλλη πλευρά, τουλάχιστον όσοι είναι πιο κοντά στις απόψεις, ας πούμε, της νεοφιλελεύθερας, και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί κυρίως. Όχι, μιλώ για τους θεσμούς εγώ. Για τους θεσμούς μιλώ και εγώ. Δεν έχουμε μια στάση. Οι Ευρωπαίοι είναι λίγο διαφορετικοί από το, να το πω ευθέως πλέον, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει μια αντίληψη από μεριάς ορισμένων από τους εταίρους μας, δεν θέλω να τους ονομάσω, απόλυτης ανταποδοτικότητας. Ό,τι παίρνετε, ό,τι δίνετε, μάλλον αυτό να παίρνετε, σαν να ήταν ιδιωτική ασφάλιση η κοινωνική. Μάλιστα. Δεν είναι όμως η κοινωνική ασφάλιση ιδιωτική. Ακριβώς γι' αυτό εμείς θέλουμε να έχει και ένα χαρακτήρα, αν δεν εμητικό, να βοηθάμε πιο πολλούς τους μικρούς, τους αδύναμους, τα φτωχά και τα μεσαία εισοδήματα. Η Εθνική Σύνταξη θα δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια, Υπουργέ? Όχι, όχι, κύριε Χαρίτο. Στο δικό μας σύστημα, στη δική μας συνταγματική τάξη, οι ανταποδοτικές παροχές όπως είναι οι συντάξεις δίνονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο η πρόνοια δίνεται με κριτήρια εισοδήματος. Και σε αυτό θα μείνουμε μέχρι το τέλος σταθεροί. Όσοι παίρνουν σήμερα μία πρόωρη σύνταξη, ανήκουν στην κατηγορία οι οποίοι θα λάβουν και αυτή την Εθνική Σύνταξη? Όσοι παίρνουν σήμερα σύνταξη, εξασφαλίζουμε τη σύνταξή τους μέσω ενός μηχανισμού προσωπικής διαφοράς που προβλέπουμε. Να το πω διαφορετικά. Τι κάναν όλοι οι άλλοι μεταρρυθμιστές μέχρι τώρα του ασφαλιστικού, ψευδομεταρρυθμιστές? Ήθελαν να στείλουν το λογαριασμό σε κάποια επόμενη γενιά. Εμείς λέμε, θέλουμε ένα σύστημα δίκαιων κανόνων και ενιαίων. Όχι μόνο για όλους τους συνταξιούχους, αλλά και για τους νέους και για τους παλιούς συνταξιούχους. Όμως, επειδή παλιοί συνταξιούχοι έχουν ήδη εισπράξει 12 συνεχείς μειώσεις, δεν θέλουμε να έχουν και μία ακόμα μείωση. Γι' αυτό το λόγο λέμε, οι συντάξεις όπως καταβάλλονται σήμερα, οι κύριες, θα είναι απολύτως κατοχυρωμένες. Αν με τον νέο τρόπο υπολογισμού που είπαμε θα τον εφαρμόσουμε και στους παλιούς, η νέα σύνταξη θα υπολείπεται της παλιάς, θα διατηρήσουμε το επιπλέον ποσό σαν προσωπική διαφορά. Αυτό θα το παίρνει συνεχώς ο παλαιός συνταξιούχος. Και πότε αυτό θα ισορροπήσει με τις νέες συντάξεις? Οι νέες συντάξεις θα παίρνουν αυξήσεις, κάποια στιγμή αυτή η ψαλίδα θα μειωθεί, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί, δεν θα έχουμε πια συνταξιούχους δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Να διευκρινίσω κάτι. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, δουλεύει εδώ, έχει κρατήσεις, έχει ασφαλιστικές εισφορές, αυτός θα πάρει, αλλά δεν είναι Έλληνας, αυτός θα πάρει Εθνική Σύνταξη? Αν είναι μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ναι, και δίνει εισφορές, σαφέστατα ναι. Γιατί πώς είναι δυνατόν να καταβάλει τον οβολό του και όταν έρθει η ώρα του ταμείου θα του πούμε όχι? Μάλιστα. Δεν είναι λογικό. Επικουρικές συντάξεις. Κύριε Κατρούγκαλε, θα υπάρξουν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις? Η πρότασή μας είναι, πάλι με τον ίδιο τρόπο της προσωπικής διαφοράς, να διατηρήσουμε και τις επικουρικές συντάξεις στο ύψος που είναι σήμερα. Μάλιστα. Οι μειώσεις αυτές
εφόσον υπάρξουν, θα είναι από 170 ευρώ και πάνω, όπως έχει διαρρεύσει. Λέτε ότι αν δεν καταφέρουμε, όπως είναι το πλάν Α, να κατοχυρώσουμε το σύνολο των επικουρικών συντάξεων όπως είναι, ποιο είναι το πλάν B? Mm-hmm. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ότι η διαπραγμάτευση αισιόδοξα, ότι θα τη σώσουμε. Η διαπραγμάτευση βέβαια θα είναι σκληρή. Δεν θέλω να δώσω λάθος εντύπωση στους τηλεθεατές μας, αλλά όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, την ξεκινάς με το ότι θα κερδίσεις, όχι θα υποχωρήσεις. Είστε βέβαιος ότι κερδίσετε αυτή τη διαπραγμάτευση, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι? Το plan B το οποίο έχετε για να είστε σε ετοιμότητα είναι ποιο? Θυμόσαστε το στίχο του Χατζηδάκη. Όποιος πάει στη μάχη για να πεθάνει, τον πόλεμο τον έχει χάσει από την αρχή. Εμείς πάμε αυτή τη μάχη να την κερδίσουμε. Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι δεν σας βγαίνει αυτό, η αντιπρόταση για να καλυφθεί το αίτημα που θα παρουσιάσετε θα είναι ποια? Ακριβώς για να καλύψουμε την αναγκαία χρηματοδότηση των επικουρικών, γιατί σας θυμίζω ότι με βάση το μνημόνιο που έχουν υπογράψει και το οποίο έχουν ψηφίσει και δυνάμεις που ακούω σήμερα να λένε άλλα πράγματα στις διαρροές τους τουλάχιστον, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις επικουρικές συντάξεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτόν τον λόγο η πρότασή μας προς θεσμούς είναι να υπάρχει μια μικρή, σε σχέση με την μείωση που είχε το τελευταίο διαστήματος, αύξηση των εισφορών στις επικουρικές συντάξεις, 1% για τον εργοδότη, 0,5% για τον εργαζόμενο, ώστε να σώσουμε τις επικουρικές. Μάλιστα. Λοιπόν, στην ενοποίηση των ταμείων τώρα έχουμε νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Mm-hmm. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αυτά είναι ποια? Ακριβώς εδώ λειτουργεί ο μηχανισμός της Εθνικής Σύνταξης. Στα ποσοστά λοιπόν αυτά, τα ποσοστά αυτά αναπλήρωσης είναι πολύ μεγαλύτερα για τους χαμηλόμισθους από ό,τι είναι για τους υψηλόμισθους, για τον απλό λόγο ότι ξεκινούν όλοι από τα 384 ευρώ που θα είναι η Εθνική Σύνταξη. Mm-hmm. Επομένως για κάποιον που έχει 1000 ευρώ ας πούμε μισθό, ήδη τα 384 είναι 38% αναπλήρωση, ένα μεγάλο κομμάτι. Σε αυτό θα προσθεθεί και το ποσοστό της ανταποδοτικής και με αυτόν τον τρόπο για τα εισοδήματα μέχρι 1000 ευρώ το ποσοστό αναπλήρωση θα είναι ιδιαίτερα ψηλό, πάνω από 80%. Για τα πολλά χρόνια ασφάλισης θα πλησιάζει και το 90%. Και ας θυμίζω ότι μιλάμε μόνο για την κύρια, θα παίρνει και από την επικουρική ένα αντίστοιχο ποσοστό. Μάλιστα, από την αναπλήρωση αυτή θα προκύψει μείωση των συντάξεων? Για ορισμένα μεγάλα και μεσαία εισοδήματα ενδεχομένως να προκύψει. Και για αυτούς όμως έχουμε προβλέψει προσωπική διαφορά. Ποια για τα πρώτα τα μεγάλα, τρία χρόνια. Ποιο είναι το όριο, το ταβάνι που μπαίνει εδώ? Ακούστε, όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, κάποιος που έχει 3.000 δεν θα πάρει αναπλήρωση σύνταξή του 80%, mm-hmm. θα πάρει μικρότερο ποσοστό. Ακόμα και εκεί όμως σας λέω ότι για ένα διάστημα τριετίας έχουμε προβλέψει μια προσωπική διαφορά. Να εξηγήσω όμως γιατί υπάρχει αυτή η λογική. Πρώτα-πρώτα, έχουμε τρέξει για αυτό το νέο μοντέλο των ποσοστών αναπλήρωσης. Στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, ακόμα και για τα μεσαία εισοδήματα, για τα ψηλά, φαίνεται να ισορροπεί ο νέος τρόπος υπολογισμού, να μην έχουμε δηλαδή μειώσεις. Αλλού που έχουμε μειώσεις, προκύπτουν για το λόγο ότι οι εισφορές που κατέβαλαν σε διαφορετικά ταμεία δεν ήταν ανάλογες των συντάξεών τους. Εδώ είναι αυτό που έλεγα, ότι η πρότασή μας είναι μια πρόταση ισονομίας. Στο μέλλον, όλοι οι Έλληνες θα δίνουν εισφορές ανάλογες με το εισόδημά τους. Και όλοι οι Έλληνες θα παίρνουν μια σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές που έχουν δώσει. Τώρα, πολλής λόγος έχει γίνει για αυτό το οποίο έχετε ονομάσει προσωπική διαφορά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό για να γίνει κατανοητό για τον κόσμο. Βέβαια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που παίρνει σήμερα 1000 ευρώ σύνταξη, θα παίρνει 900. Εμείς του λέμε, 1000 ευρώ θα συνεχίζει να παίρνεις. Αυτά τα 100 ευρώ θα εξακολουθήσει το κράτος να στα δίνει ως προσωπική διαφορά, μολονότι εάν υπολογίζαμε το σύστημα για τους νέους συνταξιούχους, ο νέος συνταξιούχος θα παίρνει αυτά τα χρήματα λιγότερα. Και αυτά τα χρήματα θα συνεχίζει να τα παίρνει συνέχεια. Και πότε θα παίρνει τα ίδια χρήματα με τον νέο συνταξιούχο? Οι νέες συντάξεις των νέων συνταξιούχων θα παίρνουν αυξήσεις. Η προσωπική διαφορά θα είναι παγωμένη. Δεν θα μειωθεί ποτέ και θα ισορροπήσει όταν θα αντιστοιχίσει με την σύνταξη των νέων συνταξιούχων. Μάλιστα. Λέτε ότι ο στόχος σας, που είναι οι ενιαίοι κανόνες ασφάλισης, έστω ότι αυτό επιτυγχάνεται από εδώ και μπρος μεταξύ μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων κατηγοριών. Αυτό επηρεάζει ή επιμερίζει δυσανάλογα το βάρος στους νεότερους ασφαλισμένους σε σχέση με τους παλιούς συνταξιούχους? Το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε να εγγυηθούμε στους νέους εργαζόμενους ότι θα πάρουν σύνταξη. Και γι' αυτό το λόγο προβλέπουμε ένα θεσμό της Εθνικής Σύνταξης που δεν χρηματοδοτείται από τις φορές. Άρα ούτε είναι αντικίνητρο για την ασφάλιση,
για αυτούς που έχουν πολλά χρόνια στην ασφάλιση, ούτε παίρνει από μια κατηγορία να τη δώσει σε άλλη. Αυτά τα εγγυάται το κράτος από την κρατική φορολογία. Και γι' αυτό είναι μηχανισμός αναδιανομής. Αυτοί που έχουν πιο πολλά, ανάλογα με τις ικανότητές τους, μέσω του φόρου, πληρώνουν ώστε να έχουν όλοι μια σύνταξη που θα είναι σύνταξη που θα επιτρέπει κανείς να μην είναι εξαθλειωμένος. Να μην έχουμε συντάξεις που να επιτρέπουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος σήμερα παίρνει μια σύνταξη, κύριε Υπουργέ, θα τη δει αυτή να μειώνεται, και αν δεν τη δει, σε τι βάθος χρόνου ποτέ θα την διανέγει? Είπαμε ότι εγγυόμαστε τις συντάξεις τις κύριες όπως καταβάλλονται mm-hmm. αυτή τη στιγμή στο ύψος που είναι. Απλώς αυτός δεν θα δει τη σύνταξή του να αυξάνεται όταν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων θα αυξάνονται και αυτές μέχρι να ισορροπήσουν στο ίδιο ύψος. Αυτό είναι το νόημα της προσωπικής διαφοράς. Και αυτό είπα, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω στους συνταξιούχους. Ότι δεν θα υπάρχει άλλη κατηφόρα. Δεν θα υπάρχει μια νέα μείωση στις τόσες πολλές μειώσεις που έχουν μέχρι τώρα εισπράξει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυξάνονται οι σφορές για τις επικουρικές, αλλά όχι για τις κύριες συντάξεις. Είναι επαρκή μέτρα εν σχέση με το στόχο και με το. Και αν το εν λόγω σχέδιο θα τύχει της έγκρισης των θεσμών. Εμείς έχουμε πλήρως ποσοτικοποίηση τις προτάσεις μας. Και όπως είχα πει από την πρώτη στιγμή, mm-hmm. αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ισορροπήσουμε το σύστημα, να συγκρατήσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη, όχι μέσω νέων οριζόντιων μειώσεων, αλλά μέσω της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Αυτό που είπα, οι νέοι, ενιαίοι κανόνες. Και αυτό το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Για το 2016 είχατε στόχο ένα επιπλέον δημοσιονομικό αποτέλεσμα σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει αυτό το ποσό όταν δεν θίγονται οι παλαιοί συνταξιούχοι ενώ δεν προβλέπονται νέα έσοδα? Προκύπτει. Προκύπτει. Ουσιαστικά το ποσό αυτό για το οποίο μιλάμε είναι της τάξης των περίπου 600 εκατομμυρίων. Τα άλλα τα έχουμε ήδη προβλέψει και έχουμε γράψει τον προϋπολογισμό σχετικά mm-hmm. μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί. Η αύξηση των επικουρικών επαρκεί για να φτάσουμε σε αυτό το ύψος. Μάλιστα, Να σας πω μάλιστα ότι εδώ μου έκανε εντύπωση η υποκρισία διαρροών που αποδίδονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά μας έχουν κριτικήσει γι' αυτό, ότι δηλώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, ότι ναι, μεν θέλουν να μειώσουν, να μην μειωθούν οι συντάξεις, αλλά από μια μεριά μας ασκούν κριτική για την αύξηση των επικουρικών. Πώς αλλιώς θα μειωθούν? Η αύξηση των εισφορών, Υπουργέ, είναι ικανή για να αποδώσει αυτό το ποσό? Είναι ικανή. 700 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Το 1% ισοδυναμεί με περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το 1,5 πλησιάζει τα 550 εκατομμύρια περίπου. Μάλιστα. Αν αυτό απορριφθεί ως πρόταση από τους θεσμούς, η αντιπρόταση που έχετε εσείς ποια είναι? Έχουμε μια γκάμα προτάσεων που αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για διαπραγμάτευση, δεν αντιθέσουμε στο τραπέζι της δημοσιότητας πριν την ακούσουν οι συνομιλητές μας. Δεν είναι σοβαρή διαπραγμάτευση αυτή που γίνεται τηλεοπτικά. Υπάρχει περίπτωση να σχετίζονται με κάποια επιπλέον φορολογία στις τραπεζικές συναλλαγές όπως έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα? Σκεφτόμαστε πάρα πολλά μέτρα, ειδικά για να ξανά έχουμε αποθεματικά στα ταμεία μας. Mm-hmm. Γιατί ένας από τους λόγους της κρίσης είναι ότι εξαιτίας της κατασπατάλησης μέχρι το PSI και της καταλήστευσης με το PSI των αποθεματικών, mm-hmm. είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει αυτή τη στιγμή αποθεματικά στην κοινωνική της ασφάλιση. Αν είχαμε αποθεματικά, οι προηγούμενες μειώσεις δεν θα ήταν αναγκαίες. Θα μπορούσαμε για λίγο, μέχρι να συνέλθουμε από την κρίση, μέχρι να πάψουμε να έχουμε 25% ανεργία, να πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα του να μην έχουμε εμείς αποθεματικά θα πρέπει να το διορθώσουμε. Άρα πατάτε πάνω στην χρήση των αποθεματικών? Τα αποθεματικά θα τα χρησιμοποιήσουμε εν μέρη για τις mm-hmm. επικουρικές. Γιατί όπως σας είπα, δεν έχουμε άλλο τρόπο στις επικουρικές εκτός από την αύξηση των εισφορών και κάποια χρήση των αποθεματικών. Θα είναι όμως λελογισμένη χρήση, ούτως ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο μακροπρόθεσμα το σύνολο της περιουσίας του Ταμείου. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι μέσα στη σκέψη σας? Απολύτως. Το νομοσχέδιό μας δεν έχει μόνο την πρόβλεψη για να γίνουν δύο νέες εταιρείες διαχείρισης κινητής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σωστά. Έχουμε και προβλέψεις άλλες, για παράδειγμα για να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα των εισφορών. Να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις ένα αντικειμενικό σύστημα εισπράξης εισφορών. Εκεί ειδικά που έχουμε επιχειρήσεις ένταξης εργασίας. Μάλιστα, Υπουργέ, να πάμε και στο ΕΚΑΣ, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχουμε δεσμευθεί ότι μέχρι το 2019 θα φύγει από το κάδρο, δεν θα υπάρχει. Έχουμε όμως άμεσα υλοποιήσιμο το 20% των ανθρώπων οι οποίοι το λαμβάνουν σήμερα από το Φεβρουάριο, ότι θα πρέπει το 20% να αφαιρεθεί. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Στο μνημόνιο αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μια σειρά από πράγματα που δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία μας, όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ και άλλα μέτρα. Θελήσαμε να εξουδετερώσουμε αυτά τα μέτρα ακριβώς μέσω της μεταρρύθμισης. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Τι έκανε το ΕΚΑΣ
σε τι αποσκοπούσε. Στο να προφυλάξει τους ηλικιωμένους από την ακραία φτώχεια και από τον αποκλεισμό. Σε εμάς αυτό το μηχανισμό τον υπηρετεί η Εθνική Σύνταξη. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο κάνουμε τη μεταρρύθμιση. Αν δεν την κάναμε, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε μόνο τα αρνητικά του μνημονίου. Ενώ εμείς αντίθετα, τιμούμε την υπογραφή μας. Δεν μπορείς, αν έχεις υπογράψει κάτι και με το οποίο διαφωνείς ιδεολογικά από τη στιγμή που υπογράψεις, να μην το τηρήσεις. Εξουδετερώνουμε όμως τις διμενείς συνέπειές τους, προβάλλοντας την Εθνική Σύνταξη που είναι καλύτερη από το ΕΚΑΣ. Και γιατί είναι καλύτερη? Το ΕΚΑΣ είναι ένα είδος οριζόντιας αύξησης. Όσο άδικη είναι η οριζόντια μείωση που δεν παίρνει υπόψη τις φορές, αντίστοιχα, αν και εδώ ωφελεί, δεν είναι και ιδιαίτερα δίκαιη μια οριζόντια αύξηση που δεν παίρνει υπόψη πόσα χρόνια εισφορών έχει δώσει καθένας. Με το ΕΚΑΣ, κάποιος που είχε 15 χρόνια εισφορών έπαιρνε πιο πολλά λεφτά από κάποιον που είχε 20 χρόνια και τύχαινε να υστερεί λιγάκι στο εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό λοιπόν το διορθώνουμε καλύτερα. Κανένας ηλικιωμένος δεν θα είναι σε ακραία φτώχεια με ένα μηχανισμό που είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, όπως είναι αυτός της Εθνικής Σύνταξης. Ενιαίοι κανόνες. Ενιαίοι κανόνες, ενιαίο ταμείο, ενιαίοι κανόνες για όλους. Πλέον, τι θα πληρώνει ο ασφαλισμένος σε αυτό το ενιαίο ταμείο? Αυτό πάλι αναδεικνύει τη δική μας διαφορά της μεταρρύθμισης ως πραγματικής μεταρρύθμισης από τις προηγούμενες που ήταν στην πραγματικότητα μεταρρυθμίσεις Ποτέμκιν. Τι έκαναν οι παλαιότεροι? Έκαναν οργανωτικές ενοποιήσεις, δηλαδή ενέτασαν τα ταμεία στο ΙΚΑ, αλλά κρατούσαν τους παλιούς κανόνες υπολογισμού και εισφορών και συντάξεων. Έτσι, σήμερα στο ΙΚΑ έχουμε 930 διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού σύνταξης. Εμείς λέμε θα τέρμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν Έλληνες που είναι προνομιούχοι, πιο ίσοι από τους άλλους. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι ίσοι. Και γι' αυτό το λόγο ο καθένας μας θα δίνει εισφορές όπως δίνουν οι μισθωτοί, 20% στο εισόδημά του. Εναρμονισμένα πλέον. Εναρμονισμένα. Από 1η-1η του 2017 η ίσπραξη των εισφορών θα γίνεται ταυτόχρονα με την ίσπραξη των φόρων. Αυτό ισχύει και για τους αγρότες. Στους αγρότες κλιμακωτά μέχρι το 2020, και ενώ για όλο τον άλλο κόσμο η κατώτατη ασφαλιστική κλάση θα είναι της τάξης του εισοδήματος του ανηδίκου του εργάτη, 580 ευρώ. Στους αγρότες θα ξεκινάει πολύ χαμηλότερα, από τα 480, όχι για λόγους ανισότητας, αλλά γιατί οι αγρότες, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έχουν μέσο εισόδημα χαμηλότερο από αυτά άλλων κατηγοριών. Σε αυτό όμως το 486, κλιμακωτά, ξεκινώντας από το 16 και φτάνοντας στο 20, το 20 θα φτάσουν στο 20%. Αλλά ένας φτωχός αγρότης θα πληρώνει περίπου 90 ευρώ το μήνα ασφαλιστική εισφορά. Πότε? Το 2020. Νωρίτερα, επειδή έχουμε μεταβατικές περιόδους, αρκετά λιγότερο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες? 20% πάλι, με βάση το πραγματικό τους εισόδημα. Δηλαδή ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος φέτος το εισόδημά του ήταν 0, δεν θα πληρώσει τίποτα? Θα πληρώσει στην κατώτατη ασφαλιστή κλάση που σας είπα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή για τους εμπόρους. Είναι το ίδιο επίπεδο με αυτό το ανειδίκευτο εργάτη. 580 ευρώ δηλαδή. Άρα με ένα εισόδημα ετήσιο γύρω στις 6.000. Αυτό είναι πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που πληρώνουν σήμερα άνθρωποι που δεν έχουν εισόδημα, αλλά είναι παγιδευμένοι σε εικονικές ασφαλιστικές κλάσεις που υπολογίζουν απλώς πόσα χρόνια είναι στη δουλειά. Ανεξαρτήτως να τα βγάζουν πέρα ή δεν τα βγάζουν πέρα. Και αυτοί θα έχουν μια ελάφρυνση από τη μεταρρύθμιση. Να επανέλθουμε λίγο στην προσωπική διαφορά, η οποία τελειώνει το 2018. Όχι. Αυτό που λέμε είναι ότι μένει παγωμένη η προσωπική διαφορά μέχρι το 2018 και από εκεί και μετά η ψαλίδα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν που έχει την προσωπική διαφορά και τον νέο συνταξιούχο θα μειώνεται όσο θα αυξάνονται οι νέες συντάξεις. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, γιατί αυτό το άκουσα να διαρρέεται, πάλι φοβάμαι, από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι τάχα αυτή την προσωπική διαφορά θα τη χάσουν οι συνταξιούχοι μετά το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Το αντίθετο. Και να σας πω και κάτι. Εγώ είμαι νέος πολιτικός και η υποκρισία εξακολουθεί και σήμερα να με εντυπωσιάζει. Ακούω να είναι φίλος του συνταξιούχου αυτά ακριβώς τα κόμματα που έχουν επιβάλει τις 12 μειώσεις. Θυμόσαστε, κύριε Χαρίτο, μισό λεπτάκι. Πάντως, αυτό που μας λέτε είναι ότι δεν πρόκειται. Εννοείται. Μετά το 2018. Η προσωπική διαφορά είναι εγγυημένη. Καμία μείωση σημερινή, κύρια, δεν πρόκειται να μειωθεί. Αλλά σας παρακαλώ, να μην δεχόμαστε από τα κόμματα αυτά που επέβαλαν 12 μειώσεις στις συντάξεις να είναι τώρα τιμητές. Θα σας θυμίσω το στίχο της Αβόπουλου, το θυμόσαστε? Μπορεί κανίβαλος ποτέ να εκπροσωπήσει τάχα όλους τους φίλους τους παλιούς που είσαι στο μάχα? 12 στρώσεις μειώσεων συνταξιούχων. 12 έχουν αυτοί που έχουν το θράσος σήμερα τον τακτοφυσμό να μας χατζηδάκι στο Σαββόπουλο. Να πάμε λίγο και στις μειώσεις ό,τι αφορά τα εφάπαξ, τα μερίσματα. Τα εφάπαξ έτσι κι αλλιώς έχουν παγώσει. Με τα μερίσματα τι γίνεται? Κάνουμε κάτι που το είπε και
σαν γενική αρχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με την ιδιότητά του, θα έλεγα την ακαδημαϊκή και όχι την πολιτική, ο πρόεδρος Δημοκρατίας σήμερα. Θα υπολογίσουμε τις εισφορές, ό,τι έχει δώσει ο καθένας, mm-hmm. με ένα επιτόκιο αυτό που θα έπρεπε να είναι εισφορές στην Τράπεζα της Ελλάδας, στις καταθέσεις του κοινού κεφαλαίου, και έτσι θα βγάλουμε τα νέα αυτά ποσά. Μπορεί να έχουμε μικρές μειώσεις, και γιατί θα έχουμε μικρές μειώσεις ή μεγαλύτερες μειώσεις. Στο ταμείο, ας πούμε, που αναφέρατε, το μετοχικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, συμμετείχε στον υπολογισμό του μερίσματος ένας λεγόμενος κοινωνικός πόρος. 3 της χιλίας επί των δημοσίων συμβάσεων. Αυτός καταργήθηκε. Mm-hmm. Αυτός δεν μπορεί πια να συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό της περιουσίας του ταμείου βάσει της οποίας δίνονται τα μερίσματα. Αλλά δεν θα δικήσουμε κανένα δημόσιο υπάλληλο. Ό,τι εισφορά έχει δώσει, ό,τι μόρισμα έχει δώσει, θα το υπολογίσουμε και στη βάση αυτού θα πάρει τον ιτηνέα του παροχή. Μάλιστα. Για να μην φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, θέλω να μείνω σε αυτό και να σας ρωτήσω πώς θα μειωθεί, με ποιο τρόπο θα καταφέρετε να πετύχετε τη μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων. Δηλαδή, σήμερα ξέρω ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν 3 χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη. Μα κύριε Χαρίτο, είναι πολύ απλό. Όταν στο ΙΚΑ έχουμε 930 διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού σύνταξης, όταν άλλη είναι η κατάσταση του συνταξιούχου πριν το 93, μετά το 93, πριν το 11, μετά το 11, πριν το 15, μετά το 15, είναι γρίφος, είναι σπάσο κεφαλιά. Εμείς αντιθέτως λέμε. Ωραία, για να δώσουμε μια απάντηση συγκεκριμένη όμως. Άμεσα. Ένας απλός υπολογισμός θα είναι. Ένας απλός υπολογισμός. Ακόμα και για αυτούς που περιμένουν από διαφορετικά ταμεία να τα βάλουν κάτω όλα, να βγάλει την απάντηση. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε με μιας ένα γόρδιο δεσμό του παρελθόντος. Το λύνουμε καθαρά για το μέλλον και στο παρελθόν προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Προφανώς το νέο μας σύστημα είναι πιο απλό και γι' αυτό το λόγο πιο εύκολο εφαρμόσιμο. Μάλιστα, το χρόνο, ο χρονικός ορίζοντας που βάζετε εσείς, που δίνετε για να έχει να λειτουργεί αποτελεσματικά πλέον στην Ελλάδα. Δεν θέλω να επεκφύγω, αλλά ξέρετε γιατί είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δεσμευτώ. Γιατί η κατάσταση της μηχανοργάνωσης των ταμείων, η κατάσταση των στοιχείων που έχουν σε κατάσταση ψηφιακή, δεν είναι αυτή που έχουν άλλα ταμεία της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή παλεύουμε με μια νομική μεταρρύθμιση και ταυτόχρονα με την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της, ποιο είναι το διάστημα το που 2016, θα πετύχει. Το 2016, ελπίζουμε. 2016. Το 2016 θέλουμε. Δεν θέλουμε να τα στέλνουμε εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, τους λογαριασμούς στο μέλλον. Για την πλήρη εφαρμογή όλων αυτών που έχετε στο χαρτί, υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας διετίας, τριετίας, τετραετίας? Πρώτη-πρώτη του 2017 θέλουμε να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα mm-hmm. σε ορισμένες κατηγορίες, όπως είναι οι αγρότες, ή σε άλλες περιπτώσεις που δεν θέλουμε να αυξήσουμε απότομα τις εισφορές. Γιατί θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλουμε ένα σοκ καινούριο mm-hmm. στην ελληνική κοινωνία. Άρα την ενοποίηση θα τη δούμε την 1η-1η του 2017 ή θα τη δούμε μέσα στο 2016. Η ενοποίηση ξεκινάει 1η-1η του 2016 και θα έχει ολοκληρωθεί 1η-1η του 2017. Μάλιστα. Κάτι καινούριο, μια ιδιαιτερότητα έτσι που είδα μέσα στο νομοσχέδιο, είναι ο θεσμός του ανασφάλιστου, δηλαδή η σύνταξη στον ανασφάλιστο. Αυτό τι ακριβώς είναι? Δεν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μόνο αυτούς που έχουν τα 15 χρόνια ασφάλισης. Αυτούς θα εξασφαλίζουμε με την εθνική σύνταξη. Θέλουμε και αυτούς που έχουν πιο λίγα χρόνια, 10 χρόνια. Ή εξαιτίας μιας συγκυρίας της ζωής, επειδή έκανα λάθος υπολογισμό η ζωή τους, δεν ασφαλίστηκαν. Σε αυτούς θα δώσουμε ένα επίδομα, εδώ με εισοδηματικά κριτήρια, γιατί πράγματι κάποιος που έχει εισόδημα από τον εαυτό του ή από τη γυναίκα του, δεν πρέπει να το παίρνει για να το στερήσει από κάποιον που το έχει ανάγκη. Αλλά επαναφέρουμε αυτό το επίδομα των υπερηλίκων. Που, για να είμαι εδώ απόλυτα ειλικρινής, ως προαπαιτούμενο μας είχαν ζητήσει να το ανακαλέσουμε από ένα θετικό μέτρο που είχαμε περάσει εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι. Τώρα ουσιαστικά δηλαδή αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περίφημοι ανασφάλιστοι, οι περίλικες, θα πάρουν αυτό το επίδομα που τους είχαμε υποσχεθεί ως κυβέρνηση ήδη από την πρώτη μας διακυβέρνηση. Λοιπόν, ήδη πριν έρθετε στο στούντιο, πριν μπω και εγώ στο στούντιο για τις ειδήσεις, με έπιασαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ έξω από το στούντιο και με ρωτούσαν για τα όρια τα οποία θα απαιτούνται πλέον για τα χρόνια ασφάλισης για να βγει κάποιος στην σύνταξη. Το νομοσχέδιο δεν έχει προβλέψει για τα όρια. Αυτά τα ρυθμίσαμε το καλοκαίρι. Τα ρυθμίσαμε με μικρότερες μεταβατικές περιόδους. Όχι, δεν υπάρχουν νέα όρια. Αυτά τα όρια έχουν ρυθμιστεί. Ρυθμίστηκαν με βιαιότερο τρόπο από ό,τι θα θέλαμε. Έγινε ο εξορθολογισμός με το βίαιο τρόπο αυτό που μας ανάγκασε το μνημόνιο σε μια στιγμή που δεν είχαμε διαπραγματευτική ισχύ να διαπραγματευτούμε καλύτερα. Αλλά έχω πει και στη Βουλή ότι αυτά τέλειωσαν. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι σημαντικό πράγμα που πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Είναι η πρώτη φορά, ίσως τα τελευταία 5 χρόνια, που εμείς στείλαμε κείμενο έξω για μεγάλες αλλαγές και περιμένουμε τα σχόλιά τους. Mm-hmm. Μέχρι τώρα γινόταν το αντίθετο. Mm-hmm. Μας ερχόντουσαν πράγματα και πρέπει να τα μεταφράσουμε. Αυτή είναι μια εθνική μεταρρύθμιση που την κάνουμε γιατί έπρεπε να την έχουμε κάνει δεκαετίες. Και εμείς θα την φέρουμε σε πέρας. Λοιπόν, Υπουργέ, η κατηγορία την οποία σας προσάπτει η αντιπολίτευση είναι ότι οι συντάξεις που θα βγαίνουν.
από εδώ και πέρα οι νέες συντάξεις θα είναι πολύ μειωμένες, θα έχουν μεγάλη μείωση σε σχέση με τις σημερινές συντάξεις και αυτό θα οφείλεται στα ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία εσείς υπερασπιστήκατε πριν. Η απάντησή σας ποια είναι από αυτό? Ακούστε, είναι πολύ απλό. Το είπατε προηγουμένως. Για τα χαμηλά εισοδήματα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Θα έχουμε μάλιστα και μια μικρή βελτίωση, ειδικά οι συντάξεις του ΙΚΑ. Τα μεσαία και για τα μεγάλα εισοδήματα που μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις, προβλέπουμε και για αυτά μια προσωπική διαφορά, όχι τόσο μεγάλη όσο των νυν συνταξιούχων, κλιμακούμενη για τα πρώτα 3 χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Η Εθνική Σύνταξη είναι προσανατολισμένη από τη φύση της στο 60% του μέσου εισοδήματος. Άρα, όσο οικονομία θα ξαναπαίρνει μπροστά, όσο οικονομία θα ανεβαίνει, η Εθνική Σύνταξη θα μεγαλώνει. Αυτά τα μεσαία, τα μικρά, στα οποία αναφέρεστε. Μισό λεπτάκι να εξηγήσω τι εννοούσα με αυτό. Η Εθνική Σύνταξη ισοδυναμεί με μια σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξης. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε στατικά τη σημερινή εικόνα. Τώρα είμαστε στον ΑΔΥΡ. Έχουμε 1/4 του εισοδήματός μας χαμηλότερο από το 2010. Η Εθνική Σύνταξη που τώρα είναι 384, εάν είμαστε στις συνθήκες 2010 θα ήταν 500. Όσο λοιπόν η οικονομία θα ξαναπαίρνει μπροστά, τόσο θα ανεβαίνει η Εθνική Σύνταξη και θα παρασύρει και τα άλλα εισοδήματα. Ναι, ο λόγος που έθεσα το ερώτημα αυτό όμως ήταν για την αναλογική κυρίως σύνταξη η οποία θα βγαίνει. Είπα λοιπόν προηγουμένως, χαμηλά εισοδήματα, χαμηλούς μισθούς, θεωρώ αυτούς που είναι από 1000 ευρώ και κάτω. Από τα 1000 ευρώ? Από τα 1000 ευρώ και κάτω. Και σε αυτούς λοιπόν τα ποσοστά αναπλήρωσης, είπα και προηγουμένως, είναι πάνω από 80%. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το αν μπαίνει πλαφόν στις συντάξεις και το αν το πλαφόν αυτό θα αφορά στο καθαρό ποσό, στο μεικτό, στην ονομαστική αξία της σύνταξης. Λοιπόν, μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και εγώ αυτά τα θέματα θα ήθελα να μην τεθούν πριν διαπενταθούμε με τους θεσμούς στη δημοσιότητα. Αλλά επειδή δυστυχώς. Είναι λεπτομέρεια το πρόβλημα. Όχι, δυστυχώς διέρευσαν αυτά τα πράγματα. Πλαφόν στη σύνταξη, όχι. Πλαφόν υπάρχει και τώρα. Εμείς προσπαθούμε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης να εξορθολογήσουμε αυτό το πλαφόν. Αυτό το πλαφόν σήμερα ήταν στα 3.700 ευρώ για το άθροισμα συντάξεων. Αυτό κατεβαίνει πλέον πού? Και κατεβαίνει στις 3.000 περίπου ευρώ. Δεν το ορίζουμε ως με απόλυτο νούμερο, λέμε ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το οχταπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης. Το ποσό που αναφέρατε τώρα είναι για τις πολλαπλές συντάξεις. Για το άθροισμα των συντάξεων. Και μιλάει για καθαρό καταβαλλόμενο ποσό, όχι το μεικτό. Μιλάμε για 3.000 περίπου, είπατε. Περίπου το οχταπλάσιο της Εθνικής, που είπαμε ότι είναι 384. Συγγνώμη, γιατί μιλήσατε για καθαρό ή για μεικτό? Για καθαρό. Καθαρό ποσό. Καθαρό ποσό. Καθαρό. 3.000. Και το αντίστοιχο καθαρό ποσό πάλι για την μία σύνταξη, κάπου σου περί μία, δεν έχει ούτε επικουρική, δεν έχει τίποτα άλλο, θα είναι περίπου στην τάξη των 2.300 ευρώ. Μάλιστα. Το εξαπλάσιο της Εθνικής. Εθνική και επικουρική. Όχι, όταν είναι επικουρική και κύρια, πηγαίνουμε στο άθροισμα. Πηγαίνουμε στον κανόνα των 3.000. Αυτό που σας είπα είναι για τη μία και μοναδική σύνταξη. Είναι το σύνολο. Είναι το συνολικό ποσό. Το συνολικό ποσό είναι το 3.000, το 2.300 είναι η μεμονωμένη. Η μία. Να πάμε λίγο στις επικουρικές και να δούμε τις μειώσεις. Από πότε θα ισχύσουν αυτές, ποιες θα είναι? Η φιλοδοξία μας είναι να μην υπάρχουν μειώσεις επικουρικές. Ναι. Δεν θέλω να μπω καν στη συζήτηση για μειώσεις. Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, ξεκινάς φιλοδοξώντας και από εκεί και πέρα διαπραγματεύεσαι όπως θα διαπραγματεύσουν. Κύριε Χαρίτο, εγώ είπα στους πολιτικούς αρχηγούς, ακριβώς γιατί πιστεύω αυτό που λέω συνεχώς, ότι είναι εθνικό ζήτημα η διαπραγμάτευση, ότι αν σκοντάψω μπροστά σε αδιέξοδο αυτού του είδους, θα τους ξανακαλέσω να μου πούν τη γνώμη τους και να μου πούν τι θα έχουμε ως εναλλακτική πρόταση. Εγώ λοιπόν ξεκινώ, η κυβέρνηση ξεκινά. Εσείς από το στόχο να μην υπάρχουν μειώσεις. Ξεκινάτε να μην υπάρχουν μειώσεις, να προστατευθούν συνολικά ή να προστατευθούν από τα 170 που σας ρώτησα και στην αρχή και πάνω? Είπα, αυτό που στείλαμε στους θεσμούς δεν προβλέπει καμία μείωση, προβλέπει προσωπική διαφορά και στις επικουρικές. Μάλιστα. Ο κανόνας βιωσιμότητας με τον οποίο επιδιώκετε να αντικαταστήσετε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, τι ακριβώς είναι? Είπα προηγουμένως ότι σε επικουρικές δεν μας επιτρέπει το μνημόνιο να συμπληρώσουμε τα ελλείμματα των ταμείων, που αυτή τη στιγμή είναι μεγάλα, είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια, παρά μόνο αυξάνοντας τις εισφορές ή μειώνοντας τις συντάξεις. Εμείς στη διαπραγμάτευση πετύχαμε οι εταίροι να δεχτούν και ένα τρίτο τρόπο να αξιοποιήσουμε την περιουσία των ταμείων, τα λεγόμενα αποθεματικά. Αυτό που είπα προηγουμένως, όταν είχαμε αποθεματικά στις κύριες συντάξεις, θα γλιτώναμε τις μειώσεις, προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σε επικουρικές. Ένα μέρος των αποθεματικών να το χρησιμοποιήσουμε για να μην έχουμε καινούργιες μειώσεις και στις επικουρικές. Ένα μέρος, αυτό το μέρος στο οποίο αναφέρεστε, πόσο είναι? Της τάξης των 150 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Από τα 700 μένουν άλλα δηλαδή 450 εκατομμύρια. Όχι, σας είπα προηγουμένως ότι 1% είναι 350 εκατομμύρια, 1,5% είναι περίπου στα 500, 550 και 150 φτάνουμε περίπου στα 700.
Έχετε επικοινωνήσει καθόλου με τους θεσμούς αυτές τις σκέψεις, αυτές τις προτάσεις? Είμαστε σε συνεχή διαπραγμάτευση. Αυτές τις σκέψεις τις έχουμε στείλει. Καμία από τις σκέψεις αυτές δεν έχει απορριφθεί. Καμία από αυτές τις σκέψεις δεν έχει εγκριθεί. Όλα είναι στο τραπέζι. Οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν δηλαδή μέχρι στιγμής είναι από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι, έχουν δεν να είπα κάνουν. Αυτό. Είπα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι το πιο προσανατολισμένο σε μια ακραία λογική ανταποδοτικότητας. Αυτή την νεοφιλελεύθερη λογική που θέλει η κοινωνική ασφάλιση να είναι ιδιωτική. Είπα όμως από την άλλη ότι καμία από τις προτάσεις μας αυτές, για να το πω λαϊκά, δεν έχει φάει πόρτα. Για τον απλό λόγο ότι αντιλαμβάνονται οι συνομιλητές μας ότι είμαστε η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που επιχειρεί να μεταρρυθμίσει ουσιοδός το ασφαλιστικό. Και αυτό το παίρνω σοβαρά υπόψη. Μάλιστα. Υπουργέ, οι επαφές σήμερα με τους πολιτικούς αρχηγούς είχαν κάποιο αποτέλεσμα? Οι δημόσιες δηλώσεις νομίζω έδωσαν λίγο το κλίμα που είχαμε από Ακούστε, την είναι, πλευρά είναι τους. Σαν μαγική εικόνα. Εγώ στην αρχή μιλώντας μαζί τους θεωρούσα ότι έχω υπεύθυνους συνομιλητές. Δεν άκουσα στις συνομιλίες μου κάτι το ακραίο. Στις δηλώσεις είδα μια παραλλαγή που τη δικαιολόγησα. Πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει. Και μετά είδα διαρροές που πράγματι, σας είπα, ως ανθρώπου που δεν είναι πολιτικός επαγγελματίας, με εξέπληξαν. Ήταν μέρα με νύχτα. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα δείξει την αναγκαία σοβαρότητα, έστω και την τελευταία στιγμή, το παλαιό, οι εκπρόσωποι του παλού κομματικού συστήματος, γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί μας φέρανε εδώ που είμαστε. Εμείς δεν κάναμε το ασφαλιστικό ερείπια. Ούτε εμείς είμαστε που οδηγήσαμε τα ταμεία να μην έχουν αποθεματικά. Ούτε εμείς είμαστε που ρημάξαμε τις συντάξεις των συνταξιούχων. Εμείς πάμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα. Δεν μπορούν τώρα λοιπόν οι κανίβαλοι να μας κάνουν τους τιμητές. Υπήρξαν αντιδράσεις και στον. Όταν μιλήσατε για τα ποσοστά αναπλήρωσης, όταν συζητήσατε αυτά τα θέματα, υπήρξε κάποιος διάλογος πιο συγκεκριμένος εκεί? Είναι προφανώς. Οι εταίροι μας θέλουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Η διαπραγμάτευση λοιπόν ξεκινάει με το εμείς να θέλουμε στο τραπέζι να προστατεύσουμε όσο μπορούμε πληρέστερα τις συντάξεις. Μιλήσατε πριν για τα ποσοστά αναπλήρωσης και μιλήσατε για την συμμετοχή. Μιλήσατε για διαφορετικές κατηγορίες, για χαμηλά, για μεσαία, Όχι, όχι, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι παντού το ίδιο. Απλώς επειδή ξεκινάμε με μια εθνική σύνταξη που την παίρνουν όλοι, εκ των πραγμάτων οι χαμηλόμισθοι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης μόνο και μόνο από την εθνική. Προστίθεται στο κομμάτι της εθνικής και η αναλογική και φτάνουμε σε πολύ ψηλά ποσοστά. Είναι τεχνικό θέμα, δεν προσφέρεται για την τηλεόραση. Απλώς σημειώστε ότι οι ομοιογενείς κανόνες συν εθνική σύνταξη ίσον μεγάλη προστασία των μικρών και χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία έχω συγκεντρώσει εδώ και από το ίντερνετ. Η δέσμευσή σας και αυτό το οποίο αφορά τον πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω εδώ σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα είναι για τις κύριες συντάξεις, ότι θα επιχειρήσετε μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτή οι κύριες συντάξεις να μείνουν ανέγκυχτες. Ο Πρωθυπουργός έχει πει με τον πιο πανηγορικό τρόπο ότι δεν διανοούμαστε να μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Είναι έξω ουσιαστικά, ακόμα και από τραπέζι. Αυτό είναι δέσμευση δηλαδή? Αυτό είναι δέσμευση, ξαναλέω, που δεν την ακούσατε από τα δικά μου χείλη, την ακούσατε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και μετά ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση με στόχο να μην μειωθούν ούτε οι επικουρικές. Μάλιστα. Στις επικουρικές, εφόσον φτάσουμε στο σημείο να βάλετε νερό στο κρασί σας και να διαπραγματευτείτε πλέον το ποσοστό, η μείωση την οποία θα μπορούσαμε να δούμε σχετίζεται με αυτό το οποίο έχει γραφτεί? Είναι η τρίτη φορά που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Σας είπα να πάρω μια απάντηση. Όχι, γιατί η απάντησή μου είναι δεδομένη. Έχουμε ακούσει για 15, όχι, για 20% εφόσον πάμε πάνω από τα 170 δεν ευρώ. Δεν θεωρώ τη μάχη χαμένη. Δεν θεωρώ τη μάχη εικονική. Δεν το λέω αυτό για τα μάτια του κόσμου. Εάν πέσουμε σε ένα διέξοδο, θα ξαναζητήσω τη γνώμη των πολιτικών αρχηγών, ώστε να έχουμε εθνική γραμμή απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Και αν το βρούμε μπροστά μα, πάντως τα 170 ευρώ θα είναι η ροφή από την οποία θα ξεκινήσετε. Αν δεν συμφωνήσουν στην εθνική γραμμή, έχουμε την κοινωνία που θα πρέπει να δούμε προ τα που θα κατευθυνθεί. Εμείς μέχρι το τέλος θα δίνουμε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό. Εάν το θέμα αυτό το βρείτε μπροστά σας, αυτή τη μάχη, τα 170 ευρώ είναι το όριο το οποίο θα κοιτάξετε να διασφαλίσετε? Ακούστε, η διαπραγμάτευση δεν έχει μόνο ένα ζήτημα, έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Επομένως, θα δούμε στη φάση της διαπραγμάτευσης την ένταση της μάχης που θα κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που είναι εντελώς αδιαπραγμάτευτα, υπάρχουν πράγματα που θα διαπραγματευτούμε. Ξεκινάμε όμως με αφετηρία. Φτάνουν πια οι μειώσεις. Φτάνει. Δεν είναι οι συνταξιούχοι τα συνήθη θύματα.
Η αίσθησή σας είναι ότι από τη Βουλή θα περάσει εύκολα, δηλαδή το 153 θα μείνει 153 σε αυτό το νομοσχέδιο? Νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και έχω μιλήσει και με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με τους βουλευτές των ΑΝΕΛ, αντιλαμβάνονται πλήρως ότι κάνουμε μια θεσμική τομή. Ουσιαστικά αλλάζουμε πράγματα που δεκαετίες δεν έχουν αλλάξει στη χώρα και θα την υποστηρίξουν. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε και περισσότερες ψήφους από 153. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα. Ετοιμάζεται μια επικοινωνιακή εξόρμηση, ούτως ώστε να έχετε επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους? Πού θα πάτε, πότε πάτε, ποιους θα συναντήσετε? Να πω ότι δεν είναι επικοινωνία, δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Το είπε και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δίνεται και μια μάχη για την Ευρώπη. Αν θα έχουμε κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, κρίνεται εν πωλής από το αν θα διαλυθεί στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η γραμμή μας εξ αρχής. Και έχουμε ήδη πετύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή της Απασχόλησης να έχει συστήσει επιτροπές να παρακολουθούν πώς πηγαίνει η διαπραγμάτευση. Εγώ λοιπόν, στο μέτρο που μου αναλογεί, αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, Γερμανία και Γαλλία, και ο Πρωθυπουργός στο μέτρο το πολύ ισχυρότερων δικών του δυνατοτήτων, θα δώσουμε μια μάχη για να ενισχύσουμε τα ερίσματα της χώρας μας στο εξωτερικό. Και για να υπερασπίσουμε τις συντάξεις μας, αλλά και για να υπερασπίσουμε την κοινωνική ταυτότητα της Ευρώπης. Στη Γαλλία και στη Γερμανία που θα μεταβείτε εσείς, θα συναντήσετε ποιους? Τους υπουργούς ομολογούς μου της Γερμανίας, της Γαλλίας, αλλά και άλλους, γιατί η συνάντησή μου στη Γαλλία θα γίνει η επευκαιρία της διυπουργικής του ΟΣΑ. Στη Γερμανία θέλω να συναντηθώ και με συνδικάτα, γιατί δεν απευθυνόμαστε μόνο στους πολιτικούς, απευθυνόμαστε και στην κοινωνία. Αυτό το μήνυμά μας. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είπατε νωρίτερα ότι εφόσον δεν βρούμε στήριξη, δεν βρούμε ανοιχτά αυτιά στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων εδώ στη χώρα, υπάρχει και η κοινωνία. Σε δημοψήφισμα αναφέρεστε? Όχι. Δεν είναι το δημοψήφισμα ο μοναδικός τρόπος να ξέρουμε τι λέει η κοινωνία. Αλλά. Εσείς πιστεύετε ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή θα ήθελε μειώσεις? Ενώ το εξής. Έχουμε, ξέρουμε, εισπράττουμε όλοι, αν κυκλοφορήσουμε στον δρόμο, μια αγωνία του μέσου ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοικοκυριά που ζουν μόνο από τις συντάξεις. Νοικοκυριά ανέργων, νοικοκυριά ανθρώπων που δεν έχουν δουλειά ή που κι αν έχουν πληρώνονται κάθε 2-3 μήνες. Αυτή λοιπόν η κοινωνία μας φωνάζει. Όχι άλλες μειώσεις. Και πιστεύω ότι αυτή τη φωνή θα την ακούσουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν αναφερθήκατε στην κοινωνία ως σύμβουλο δηλαδή στην αναφορά σας νωρίτερα. Εμείς έχουμε αναφορά ως αριστερά στην κοινωνία πολλαπλά. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση της αριστεράς που να κυβερνά ειρήνη της κοινωνίας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ελπίζω να δώσαμε ικανοποιητικές απαντήσεις για το νομοσχέδιο το οποίο πλέον έχει σταλεί και στους θεσμούς, τους οποίους 15 μέρες από τώρα αναμένουμε για να ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος.